συγχωρούνται κάποιες αμαρτίες δια της θείας κοινωνίας χωρίς την εξομολόγηση, νοουμένου ότι το άτομο κατάλαβε το λάθος του, μετανόησε και προσπαθεί να μην το επαναλάβει. Ναι, αυτήν την ερώτηση την έκανα κάποτε, να πω και το όνομα του, στον πατέρα Μπολίβιον, τον πνευματικό εδώ του μοναστηριού μας, στον Άγιο Νικόλαον, ο οποίος είναι και εγκρατής θεολόγος ο πατήρ Πολύβιος. Δεν είναι μόνο έμπειρος λόγω ηλικίας. Και του είπα, πάτερ, τακτικά διαβάζονται τις ευχές, είτε μέσα τις ευχές της Θείας Λειτουργίας, είτε τις ευχές ιδιαιτέρως του ευχελαίου. Λέμε συνεχώς συγχώρησον αυτόν παν πλημέλημα. Και μου είπε, πράγματι μου λέει, καλά επρόσεξες, η Εκκλησία έχει τη δύναμη στους ανθρώπους που μετανοούν για τα πτέσματα και τα πλημελήματα να τους συγχωρεί και χωρίς να εξομολογηθούν. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα μείνουμε χωρίς εξομολόγηση τελείως. Ο άνθρωπος που αποκτά λεπτή συνείδηση, εκκλησιαστική συνείδηση, θέλει να συμμετέχει σε όλα τα μυστήρια. Άρα πρέπει να γνωρίζουμε ότι για να μην έχουμε την περιδεή συνείδηση, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, περιδεή συνείδηση είναι η φοβητσάρικη συνείδηση. Α, ο Θεός είναι να με πάρει στην κόλαση. Επειδή είπα, έτουν το ψέμα. Το ψέμα είναι πλημέλημα, δεν είναι κακούργημα. Εάν ο άνθρωπος μετανοήσει και το εξομολογηθεί του Χριστού, λαμβάνει την πρώτη άφεση και αισθάνεται ότι παίρνει άφεση από τον Χριστό, διότι μόλις του το πει το πτέσμα του ή το πλημέλημα του, ξεκουράζεται, αλαφρώνει, ξαλαφρώνει όπως λέμε στην Κύπρο. Όμως, αμαρτία, έστω και σε επίπεδο πτέσματος ή πλημελήματος, η οποία επανέρχεται, τότε σημαίνει δημιουργήθηκε πάθος μέσα μας. Το πάθος είναι επαναλαμβανόμενη αμαρτία. Για να το πούμε στη γλώσσα της ιατρικής, είναι αρρώστια της ψυχής που υποτροπιάς. Οπότε θα πρέπει ο άνθρωπος να πάει στον γιατρό, έστω και αν είναι ένα ψέμα. Μα εάν πω 5 φορές το ψέμα εναντίον του άπιου, σημαίνει κάτι πρόβλημα, αν έχω βαθύτερο με τον άνθρωπο. Δεν είναι απλά ένα ψέμα που διατυπώθηκε. Είναι μια καρδία διαταραγμένη εν σχέση με τον Κύριο Άπιο. Άρα πρέπει να πάμε στο πνευματικό, ο οποίος είναι γιατρός της ψυχής. Η δεύτερη άφεση αμαρτιών που λαμβάνουμε, η πρώτη είπαμε, είναι από το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο είναι καθαριστήριο, είναι σβηστήρι το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και λέμε στο Βασιλεύ Ουράνιε, ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος. Να το καθαριστήριο. Η δεύτερη άφεση αμαρτιών που λαμβάνουμε είναι στην εξομολόγηση. Η τρίτη άφεση των αμαρτιών που λαμβάνουμε και ολοκληρώνεται έτσι η μετοχή μας στη χάρη της μετανοίας, είναι την ώρα που κοινωνούμε. Ήδη το προανάφερα, χωρίς να έχω ακούσει την ερώτηση, εις άφεση αμαρτιών και ζωήν αιώνιον. Να η άφεση των αμαρτιών. Άρα, νοουμένου ότι το άτομο λέει κατάλαβε το λάθος του, μετανόησε και προσπαθεί να μην το επαναλάβει. Να, αυτές είναι ωραίες προϋποθέσεις. Διαφορετικά, εάν θα πρέπει κάθε τι να πάει να το εξομολογήσει, οι πνευματικές θα κάνουν άλλη δουλειά. Στη Ρωσία υπάρχει, ξέρετε, αυτή η ακρότητα. Την ώρα που κοινωνά τον κόσμο ο ένας ιερέας, ένας άλλος ιερέας είναι στο πλευρό και εξομολογεί ορθίους. Και τους λέει, κοινώνα, μην κοινωνήσεις.
κοινώνα, μην κοινωνήσεις. Γιατί θέλουν, λέει, να είναι πεντακάθαροι την ώρα που να πάνε να κοινωνήσουν, άρα σε εκείνον το μικρό διάστημα των λίγων λεπτών είναι δύσκολο να κάνουμε μια αμαρτία. Από τον εαυτό μου που ξέρω, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα αμαρτάνω. Ουδείς ευρεθήσετε καθαρός από ρήπου. Λοιπόν, ουδείς άξιος των επί της γης συνδεδεμένο. Δεν λέτε πατέρες εσείς, όταν αρχίζει μάλλον το χερουβικό. Άρα, μην έχουμε αυτήν την περιδεή συνείδηση, επαναλαμβάνω, την αίσθηση της καθαρότητας, ότι αυτός ο οποίος θα μας δώσει την αίσθηση μιας βαθύτερης αμαρτωλότητας, θα έλεγα, και όχι καθαρότητας, είναι το Πνεύμα του Άγιον, όταν το αναζητούμε μέσα από τα μυστήρια και τους ποικίλους τρόπους. Αυτό να το προσέξετε, ιδιαίτερος οι νεότεροι. Γιατί οι νεότεροι? Να απαλλαγείτε από αυτήν την νοοτροπία, ότι κοινωνούν οι καθαροί. Προσέξτε το αυτό το πράγμα. Κοινωνούν οι καθαροί. Ξέρετε που οδήγησε την Εκκλησία αυτή η νοοτροπία? Να κοινωνούν τα παλαιότερα χρόνια. Εγώ το φτάσα εδώ στην περιοχή μας, όταν πρωτοήρθα επίσκοπος πριν 20 χρόνια. Να κοινωνούν μόνο 4 φορές το χρόνο. Έτσι. 4 φορές το χρόνο. Και έπρεπε να κάνουμε πολλά κηρύγματα στους ανθρώπους της περιοχής. Ότι αυτόν το οποίο μας αγιάζει είναι η τακτική Θεία Κοινωνία. Είναι το φάρμακο. Χωρίς φάρμακο μπορεί ο άρρωστος να γιάνει. Λοιπόν, αλλά πηγαίνουμε στο φάρμακο της ζωής, της αιώνιας ζωής, με αυτήν τη βαθυτά την αίσθηση ότι Χριστέ μου είμαι ανάξιος, αλλά επειδή η βούληση το λέει στις ευχές της μεταλήψεως, και παρακαλώ, αν δεν μπορείτε να τις διαβάζετε όλες τις ευχές, που υπάρχουν κάποιες ευχές που τις διαβάζουμε πριν να κοινωνήσουμε στο σπίτι μας, και λέει πρώτη, επειδή βούλης ουκ είμαι άξιος ή να εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής. Δηλώνει το πιστός, δεν είμαι άξιος να κοινωνήσω. Ακούτε μετά την ανατροπή. Αλλά επειδή βούληση εκείν εν εμή χαρών προσέρχομαι. Αλλά επειδή, Θεέ μου, θέλεις εσύ να κατοικήσεις μέσα μου, εντός η πολλή επιθυμία σου, η θέλησή σου, η αγάπη σου, ο έρωτάς μου, ο έρωτάς σου μάλλον, να εισέλθεις εντός μου, που εγώ παραδίδομαι. Δεν είμαι άξιος, λέω σου το, σαν να του λαλείς, σκέφτου το καλά. Με ποιον είναι να ενωθείς? Αλλά ο Χριστός, όσο βλέπει αυτόν τον πόθον, όσο βλέπει αυτήν την αίσθηση μάλλον της αμαρτωλότητας, τόσο πιο πολύ θέλει να ενωθεί. Και τέλος, υπενθυμίζομαι το παράδειγμα του ενός από τους ληστές. Έναν είπε μόνον, νίσθητη μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Και του είπε, θα είσαι σήμερα μαζί μου. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που εκερδίθηκε, νομίζω, στη σύγχρονη Κύπρο. Γι' αυτόν είπα οι νεότεροι, όχι πισωγυρίσματα, τα οποία μας επηρέασαν οι καθολικοί. Η σύγχρονη Κύπρος, χάρη τη Θεού, σε όλες τις Μητροπόλεις που πηγαίνω και λόγω προσφύγων πηγαίνω σχεδόν σε όλες, βλέπω ότι κοινωνούν. Είτε με αφορμή τα μνημόσυνά τους, είτε με αφορμή τις γιορτές που κάνω. Γίνεται να κάνετε γιορτή και να μην κοινωνάτε? Γίνεται? Τι γιορτή εν τούτη? Για τα κόλληφα? Λοιπόν, είτε γιατί τοποθεί η ψυχή μας. Ερώτησα κάποτε το γέροντα Ευμένιο, κάθε πότε να κοινωνώ γέροντα? Μου λέει, όποτε πεινάει η ψυχή σου. Άκου τι ωραία απάντηση μου έδωσε. Λοιπόν, όταν επέμενα, μου λέει, ευλογημένε, οι κανόνες λένε να μην περνούν 20 μέρες και να μείνεις αλειτουργήτος. Έτσι λένε οι ιεροί κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων.
Άμα μετρήσεις 20 μέρες σε 3 εβδομάδες. Άρα μέσα σε αυτό το διάστημα η ψυχή θέλει τη θεία της κοινωνία, την τροφή της. Αλλά να ξέρετε, η προϋπόθεση της τακτικής θείας κοινωνίας είναι η επιμελημένη μετάνοια. Αυτή είναι η προϋπόθεση. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κανονίσετε με τον πνευματικό σας είναι πώς να μετανοώ. Ξέρετε τι είναι η ερώτηση? Πώς προσεύχομαι, πώς να προσεύχομαι Πάτερ, όταν λέμε του άλλου πώς να μετανοώ. Και το δεύτερο, κάθε πότε να τρώω και να πίνω το Χριστόν, εις άφεση αμαρτιών και ζωήν αιώνιον. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να κανονίσετε. Όπως η καλή νοικοκυρά τακτοποιά το μεσημεριανό της φαγητό. Κατά τον ίδιο τρόπο, αφού έχουμε δώσει έγνοια το τι τρώει το σώμα μας, να έχουμε ενέργεια και για την τροφή της ψυχής μας.